Ευθεία στρατιωτική απειλή εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Σμύρνη, όπου μαζί με τον ακροδεξιό κυβερνητικό του εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελή παρακολούθησε την άσκηση FS-22 που αποτελεί προσομοίωση κατάληψης ελληνικού νησιού. Γάιρι ασκερί στρατιωτική αδαλαρή σιλαλάνδυρμακτάν βαζγέσμε. Uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır. Ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Σε σκληρή γλώσσα ήρθε η απάντηση της Αθήνας. Ανιστόρητοι ισχυρισμοί και όλα μυθεύματα δεν μπορούν ούτε να αμφισβητήσουν, ούτε πόσο μάλλον να υποκαταστήσουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Γενικότερα, τίποτα απολύτως και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να πλήξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Γι' αυτό καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την τακτική των προκλήσεων και να αντιληφθεί ότι ο μόνος δρόμος είναι η υπεύθυνη και ειλικρινή συνεννόηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του απόλυτου σεβασμού της κυριαρχίας. Η ΕΦΕΣ είναι η μεγαλύτερη άσκηση του τουρκικού στρατού και αποτελεί πρόβα αποβατικής ενέργειας με στόχο την εισβολή σε ξένο έδαφος και την κατάληψη νησιού. Ο Ερντογάν μετέτρεψε την ΕΦΕΣ σε επικοινωνιακή φιέστα με ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας για επανάληψη του 1922, ενώ για μία ακόμη φορά εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν Μητσοτάκης, herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacak. Αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα. Με ψυχραιμία αποδομούμε όλους τους ανιστόρητους και ανυπόστατους ισχυρισμούς, δεν παρακολουθούμε τις προκλήσεις και τους χαρακτηρισμούς σε προσωπικό επίπεδο και από την άλλη πλευρά, αποφασιστικά και πάρα πολύ καθαρά, είναι γνωστό σε όλους ότι η χώρα έχει αναβαθμίσει και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της αποτύπωμα αλλά και την αποτρεπτική της ικανότητα προκειμένου να μπορέσει ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στις πολεμικές απειλές Ερντογάν πλειοδότησε και ο στενός του συνεργάτης ο Μέρτσελίκ. Μία νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Νίκος Δένδιας με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την υπογραφή οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία. Οι διαφορές επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και όχι με τις απειλές πολέμου. Εμπριστικές δηλώσεις έκανε και ο Χουλουσία Κάρ, που κατηγόρησε την Ελλάδα για επεκτατική συμπεριφορά, κάνοντας και πάλι το άσπρο μαύρο. Τακρίβεν 200 χρόνια bunun tarihi gerçeklerle, akılla ve mantıkla izahı mümkün değildir. Bu bir ikiyüzlülüktür, bu bir riyakarlıktır. Απέναντί μας έχουμε δυστυχώς μια Τουρκία η οποία επιδεικνύει μια διαρκώς εντυνόμενη προκλητική συμπεριφορά με επιθετική ρητορική, με απειλές χρήσης στρατιωτικής ισχύως, με απίστευτες και ανυπόστατες θεωρίες για διεκδίκηση χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου. Τα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων παρακολουθούν στενά τις τουρκικές κινήσεις, συλλέγοντας πολύτιμες πληροφορίες από την άσκηση ΕΦΕΣ, ενώ διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή τις μονάδες που βρίσκονται στον Εύρο και το Ανατολικό Αιγαίο.